Θα με βοηθήσετε με το υπαρξιακό μου κοκομπλόκο. Γιατί τι έχω πάθει τώρα. Θα τα ακούσουμε. Ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα ηλεκτρικά, γιατί έχουν αυτή την αμεσότητα, δηλαδή που η ροπή δίνεται αμέσως στρόχους. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να ξεκολλήσω με και κάποια ηλικία. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω από το παραδοσιακό, να ακούω το μοτέρ, να έχω την αίσθηση της εσωτερικής καύσης δηλαδή. Θες να ακούς κινητήρα. Να απαντήσω πρώτος. Σαν λαός έχουμε μια υπερβολή μέσα μας. Είναι το κλίμα, είναι όλα αυτή η φιλοσοφία που έχουμε. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, θυμάστε τι έγινε με την έκρηξη του πετρελαίου μόλις επετράπει στην Αθήνα, 70% κλπ. Μετά δαιμονοποιήθηκε. Πανάκια, από το ένα άκρο στο άλλο. Έτσι, έτσι. Τώρα έχουμε το ηλεκτρικό, το αμυγός ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, που είναι μια υποχρέωση πλέον βάσει περιορισμών από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις αυτοκινητοβιομηχανίες, εν αντιθέση με την Κίνα και την Αμερική που σφυράνε αδιάφορα για τη συμφωνία του Κιώτο κτλ. Ναι. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ούτε η βενζίνη, ούτε το πετρέλαιο σε ένα μακρινό μέλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά τι παίρνει, δηλαδή, έστω ότι θέλω να πάρω ένα. Εγώ μπαίνω στα παπούτσια, ας το πούμε, του αγοραστή που πάει σε μια έκθεση και τρελαίνεται. Μα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα. Ακούμε για την ηλεκτροκίνηση. Δεν είναι μόνο ηλεκτροκίνηση αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Υπάρχουν plug-in υβριδικά. Υπάρχουν υβριδικά που δεν μπαίνουν στην πρίζα. Νομίζω λοιπόν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν περιορίζεται στα αμυγός ηλεκτρικά και ο συνδυασμός αυτής ειδικά με τα plug-in είναι η λύση για το αύριο. Γιατί με ένα plug-in αυτοκίνητο, το οποίο τι σημαίνει plug-in, ότι έχει έναν θερμικό κινητήρα. Θερμικούς αποκαλούμε τους κινητήρες που καίνε βενζίνη. Πού πας στο βενζινάδικο και μετά. Λοιπόν, συνδυάζω ένα κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου μαζί με έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος μπαίνει στην πρίζα. Αυτό τι μας εξασφαλίζει? Κάποια χιλιόμετρα σαν αμυγός ηλεκτρικό το αυτοκίνητο. Περίπου οι σύγχρονες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν φτάσει σε μια καθημερινή αυτονομία 40 με 60 χιλιόμετρα που μπορεί το αυτοκίνητο να κινηθεί σαν αμυγός ηλεκτρικό. Και μετά επεμβαίνει ο βενζινοκινητήρας ή και υβριδικά δουλεύουν σαν υβριδικό το σύστημα μαζί αυτοί οι δύο. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να κινούμαστε πολύ οικονομικά με καταναλώσεις γύρω στο 1-1,5 λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα και παράλληλα όταν θα θέλουμε να βγούμε εκτός πόλης, να πάμε μια εκδρομή, να βγούμε εκτός ή δεν μπορούμε εύκολα να επαναφορτίσουμε, έχουμε τη χρήση του κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, ο οποίος μας εξασφαλίζει αυτονομία και δεν έχουμε το άγχος του πότε θα επαναφορτίσουμε. Πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Γιατί μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην έκθεση να αγοράσει αυτοκίνητο και ενώ παλιά ήξερε βενζίνη, πετρέλαιο, ένα κυβότιο 5-6 ταχύτητες μηχανικό και ένα πρόσφατα διπλό δίσκο, δηλαδή τελευταία 10 χρόνια, ξέρω εγώ, ξαφνικά έχει να επιλέξει ανάμεσα σε άπειρες που του δημιουργεί ένα τεράστιο. Μια σύγχυση, δηλαδή τρελαίνες. Παράλληλα, με τους περιορισμούς που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για περί αποβολής καυσαερίων, η ηλεκτροκίνηση είναι παρούσα για να μειώσει το αποτύπωμα του κάθε κατασκευαστή και να αποφύγει τα πρόστιμα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή έχουμε την ηλεκτροκίνηση σαν υποχρέωση να πουληθούν αυτοκίνητα, αλλά με κάποια μειονεκτήματα ότι ακόμα είναι ακριβά τα αυτοκίνητα αυτά, γιατί οι τεχνολογίες καινούργιες πάντα έχουν κόστος. Και Βασίλη, είναι και μια εξίσωση αυτό να δεις. Ναι, μα αυτό είναι η τρέλα, διότι χρειάζεσαι όχι λογιστή, θέλεις οικονομολόγο, ας πούμε, με PhD, για να τα σταθμίσεις όλα, να πεις ότι ναι, αν πάρω ηλεκτρικό είναι σαφώς πιο ακριβό, αλλά έχω μεγαλύτερη οικονομία. Ναι, αλλά ταυτόχρονα προκύπτουν πρακτικά προβλήματα, γιατί πού θα το φορτίζω, πότε θα κάνω απόσβεση, μήπως να πάρω ένα υβριδικό plug-in, μήπως να πάρω ένα υβριδικό μη plug-in, με ανάκτηση ενέργειας, και ποια έκδοση, και με τι κυβωτή. Εδώ, Βασίλη, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις οικονομολόγο, γιατί όντως είναι πολύπλοκη η εξίσωση, γιατί απλά πηγαίνεις με άλλα κριτήρια. Ναι, το κόστος, αλλά εάν έχεις το περιθώριο, αν είναι πιο πολύ ζωή σου μες στην πόλη. Γιατί τα αυτοκίνητα αυτά έχουν περιορισμούς ακόμη με την τεχνολογία που διαθέτουν. Ότι δεν μπορεί να πας κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, όπως πάει ένας άλλος κινητήρας, έχει αυτό το κόστος. Είναι και το θέμα που θα φορτίσεις. Γιατί αν μένεις σε πολυκατοικία, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως το Μοσχάτο, το Παγκράτη, το Εγάλιο, η Κυψέλη, τα λοιπά, δεν μπορεί να τραβάς μπαλαντέζα. Οπότε πρέπει να δούμε τα πράγματα, ο καθένας τι ανάγκες έχει. Αν κάποιος ζει και κάνει πολλά χρήματα μες στην πόλη, σαφώς είναι μια λύση και δεν κοιτάζει το κόστος, γιατί μακροπρόθεσμα έχει άλλα ωφέλη. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μπαίνοντας κάποιος στην έκθεση, ήδη οι εταιρείες έχουν εκπαιδεύσει τους πολίτες να μην τους κατευθύνουν σόν και καλά στο ηλεκτρικό, γιατί αν ξαφνικά κάποιος κάνει ταξίδια και πάρει ηλεκτρικό, έχει μπλέξει.
Δεν τον εξυπηρετεί δηλαδή. Άρα πρέπει να δούμε τις διαφορετικές δυνατότητες που έχει ένας αγοραστής όταν μπαίνει σε μια έκθεση πλέον και ποια ταιριάζει στον καθέναν. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε και λέμε λοιπόν κινητήρες που καίνε πετρέλαιο, κινητήρες που καίνε βενζίνη και κάποιοι από αυτούς μπορούν να χρησιμοποιήσουν και φυσικό αέριο από προστασιακή εγκατάσταση και από μόνο το αυτοκίνητο μόλις τελειώσει το φυσικό αέριο πηγαίνει στη βενζίνη. Διπλού καυσίμου. Μπράβο. Και κάποια που μετατροπή γίνεται με υγραέριο. Και εργοστασιακά κάποια με υγραέριο. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα ακούμε τη λέξη hybrid. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης, μία ηλεκτρογεννήτρια, κάποια μπαταρία και αυτό δεν μπαίνει στην πρίζα. Αυτοφορτίζει ο κινητήρας, ο κλασικός, τις μπαταρίες με το άσε, πάτα, γκάζι, φρένο κτλ. Μες στην πόλη και βγάζει κάποια χιλιόμετρα που σου δίνει το εργοστάσιο. Και εκεί πέρα έχουμε δύο μορφές υβριδικών. Έχουμε τα mild hybrid, τα πιο ελαφριά υβριδικά, τα 48 volt και κάτω, και τα hybrid, τα υβριδικά, τα οποία είναι αυτοφορτιζόμενα, όμως έχουν τη δυνατότητα για κάποια, γιατί έχουν πιο μεγάλους ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες, έχουν τη δυνατότητα για κάποια χιλιόμετρα να κινηθούν και σαν αμυγός ηλεκτρικά εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μπαταρία. Και μένει και το plug-in hybrid, που όταν ακούμε τη λέξη plug-in σημαίνει μπρίζα. Δηλαδή έχουμε ή βενζινοκινητήρας ή πετρελοκινητήρας και παράλληλα μπαταρίες και ηλεκτροκινητήρας. Κάνει με ανάκτηση, αλλά θέλει και κάποια στιγμή μπριζάρισμα για να φουλάρουν οι μπαταρίες και να μας βγάλει τα χιλιόμετρα που σου δίνει ο κατασκευαστής. Εκεί λοιπόν έχουμε κίνηση αμυγός ηλεκτρικά για κάποια χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα έχουμε τον πετρελοκινητήρα ή το βενζινοκινητήρα για να δουλέψουν είτε σαν υβριδικό σύνολο μαζί, είτε ανεξάρτητα, χαρίζοντάς μας πολύ μεγάλες αυτονομίες και απαλλάσσοντάς μας από το άγχος της επαναφόρτησης. Ακριβώς. Και είναι και τα ηλεκτρικά, που σημαίνει δεν υπάρχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, έχει μόνο μπαταρίες, μπρίζα, που σημαίνει το φορτίζουμε και βγάζει τα χιλιόμετρα που κατασκευαστής. Και με τη σημερινή τεχνολογία που υπάρχει, δεν ενδείκνεται για ταξίδια με τη μία, δεν τη βγάζει από αυτονομία, γιατί πρέπει να δουλεύει η ανάκτηση ενέργειας και θέλει και κάποια εγκατάσταση, είτε από οικιακή μπρίζα, είτε από κάποιον ταχυφορτιστή ή wall box. Επομένως, ένα αμυγός ηλεκτρικό ενδείκνεται αυτή τη στιγμή για ανθρώπους που κινούνται κυρίως μέσα στην πόλη. Σίγουρα δεν είναι για αυτούς που κάνουν συνεχόμενα ταξίδια και πρέπει μια φορά το μήνα, δύο, τρεις, να πάνε μια μεγάλη απόσταση, το κλασικό Αθήνα-Θεσσαλονίκη που ρωτάμε όλοι. Ένας επιθεωρητής πωλήσεων, για παράδειγμα, Μάνο, δεν μπορεί δεν να είναι κατάλληλο αυτή τη στιγμή ηλεκτρικό. Ακριβώς. Και επίσης ενδεχομένως κάνει και για στόλους, για εταιρείες οι οποίες κάνουν μεταφορές και γνωρίζουν από πριν ο στόλος τους τι χιλιόμετρα κάνει. Αν, ας πούμε, ο στόλος μιας εταιρείας κάνει 150 χιλιόμετρα τη μέρα κάποια αυτοκίνητα εντός πόλης, εκεί ναι, ενδείκνεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ξέρετε, ένα άλλο που είναι, sorry, που είναι, δεν μπορείς να το σταθμίσεις ποσοτικά, είναι η τάση την οποία βλέπεις να υπάρχει για να αναπτύσσεται και δεν θες να μείνεις απ' έξω. Υπάρχει μάλιστα και ο τρομερός όρος early adopter. Δηλαδή ο άνθρωπος που τίνει να γαντζωθεί πρώτος στο τρένο που φεύγει, γιατί δεν θέλει να μείνει πίσω, θέλει να είναι από τους πρώτους. Για όσους γνωρίζουν marketing και έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με αυτό το κομμάτι, πάντα υπάρχει το λεγόμενος κύκλος ζωής ενός προϊόντος σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα αντικείμενα. Πάντα λοιπόν στην αρχή είναι αυτοί που είναι innovators, αυτοί που θα ξεκινήσουν, ναι, που θέλουν να ακολουθούν την τάση, που είναι οι πρωτοπόροι. Δεν είναι απαραίτητα μια αγορά που σου γυρνάει πίσω. Είναι μια συναισθηματική αγορά. Λες ότι εγώ θέλω το καινούριο. Έχω τη δυνατότητα και θέλω να ακολουθώ τις τάσεις της τεχνολογίας, τις καινούργιες τάσεις αγοράς κτλ. Αν το θέταμε κάπως πολύ σχηματικά, το αύριο μπορεί να είναι ο ηλεκτρισμός. Το πολύ μακρινό αύριο. Έτσι φαίνεται. Το τώρα όμως είναι υβριδικό. Ακριβώς. Γιατί βλέπουμε εμείς το ένα κομμάτι που είναι το ηλεκτρικό. Όμως και οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στα υβριδικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ μικρής χωρητικότητας κινητήρες με τούρμπο, που εγώ το λατρεύω το τούρμπο σαν ιδέα, με φοβερή απόδοση. Και ξέρεις τι άλλο φανταστικό έχει συμβεί με όλη αυτή την έλευση της υβριδικότητας και των μπαταριών κτλ. Έχουν ξαναπάρει ζωή τεχνολογίες όπως το πετρέλαιο, το οποίο είχε δαιμονοποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε ότι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που μπορούν να πουλήσουν πιο ακριβά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν σε πιο μεγάλα τους μοντέλα plug-in υβριδικά με πετρελοκινητήρα. Ναι, ναι. Το οποίο είναι πραγματικά για μένα μια πολύ ωραία λύση, αν κάποιος μπορεί να την αποκτήσει, γιατί έχεις την οικονομία την καθημερινή σαν ηλεκτροκίνητος με 40, 50, 60 χιλιόμετρα εντός πόλης και από εκεί και πέρα ένα πετρελοκινητήρα διαμάντι με πολύ χαμηλή κατανάλωση και τον υβριδικό αυτό συνδυασμό βγάζει και τρομερές επιδόσεις και χαμηλές καταναλώσεις. Για να τελειώσουμε, γιατί μπορεί να μιλάμε μέρες ατελείωτες, ναι, ο ηλεκτρισμός ήρθε σαν μορφή μετακίνησης, τα αμυγός ηλεκτρικά εννοώ, αλλά παράλληλα ήρθε και κάθε δίπλα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τους βοηθά να έχουν μικρότερες αποβολές και μικρότερες καταναλώσεις. Επομένως, το μέλλον δεν θα είναι μόνο ηλεκτρικό, θα είναι κυρίως υβριδικό. Ακριβώς. Και plug-in υβριδικό. Ακριβώς. Σαφώς θα πουληθούν αυτοκίνητα, σαφώς ο ηλεκτρισμός θα κατακτήσει ένα ποσοστό. Κομμάτι της αγοράς. Πρέπει να το κάνει αυτό για να βοηθήσει τις εταιρείες για το αποτύπωμά τους, αλλά βενζίνη και πετρέλαιο θα είναι για πολλά χρόνια μαζί μας. Οπότε, το παρόν μέλλον, ψυχραιμία. Έτσι.
Επίσης, να πούμε ότι ακόμα και ένα ηλεκτρικό όχημα που έχει μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, στον κύκλο ζωής του πρέπει να πιάσουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να δούμε, ας πούμε, από πού έρχεται το ρεύμα που επαναφορτίζει. Άρα, δεν υπάρχει κάποια μορφή η οποία να αποβάλει μηδενικές εκπομπές. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Έτσι είναι. Παρθενογένεση νομίζω δεν υπάρχει. Τελείως αθώα μετακίνηση δεν υπάρχει. Με όποια μορφή και αν μετακινείσαι, σίγουρα ρυπαίνεις στο περιβάλλον με τον αναλογούμενο ποσοστό. Ηλεκτρικό. Για ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν πολύ μες στην πόλη, έχουν την οικονομική άνεση να το αγοράσουν και επαγγελματικά διανομές, είτε δέματα είτε τρόφιμα, οτιδήποτε, σε χρήσιμες στην πόλη ή και περιαστικά, που γνωρίζουν κάθε μέρα τα χιλιόμετρα που κάνουν και καλύπτονται από αυτά τα βανάκια. Plug-in. Μια ενδιάμεση λύση, εξασφαλίζουν καθημερινή χρήση σαν ηλεκτρικό και παράλληλα ενδείκνεται για αυτούς που κάνουν και ταξίδια. Δεν έχεις το άγχος της επαναφόρτησης, έχεις την αυτονομία που προσφέρει ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης βενζίνη πετρελαίου και έτσι μπορεί και να ταξιδέψει συχνά και να έχεις χαμηλές καταναλώσεις μέσα στην πόλη καθημερινά. Υβριδικά. Υβριδικά, μη plug-in, δηλαδή όχι μπρίζα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σήμερα. Πολύ λογική τιμή αγοράς, ένα κόστος δηλαδή πολύ προσιτό. Δεν έχεις μπρίζες, δεν έχεις επιπλέον συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο. Έχεις την ανάκτηση ενέργειας που σημαίνει ότι αυτό είναι το πιο προσαρμοσμένο στο σημερινό υπαρκτό καταναλωτή. Καλύπτει και όλες τις μορφές των μετακινήσεων. Χαμηλότερη κατανάλωση λοιπόν και εκμεταλλεύεσαι την υβριδική τεχνολογία. Και να μην ξεχνάμε ότι βενζίνη και πετρέλαιο πολύ σκληρά για να πεθάνουν. Θα υπάρχουν, θα συνεχίζουν να υπάρχουν αρμονικά με τις νέες τεχνολογίες. Και υποβοηθούμενα. Και υποβοηθούμενα από αυτές. Γιατί τη βενζίνη πολύ μπορεί να εμείς σαν τον ήχο του κινητήρα ουδής. Τα έλεγε ο Κώστας στην αρχή της σεζόν. Τι έλεγε? Εδώ που τα λέω όμως, καθρέφτη μου, δεν σε βλέπω καλά. Με τις κάμερες οπισθοπορίας, τα ραντάρ, τους αισθητήρες και τα λοιπά ηλεκτρονικά, οι καθρέφτες στα αυτοκίνητα θα γίνετε αδίκες. Είναι ήδη εδώ. Ποιο πράγμα? Κάμερες, καθρέφτες. Υπάρχουν πολλά προϊόντα, Θωμά, που έρχονται σε κάθε χώρο και αλλάζουν ό,τι γνωρίζαμε για αυτόν. Παράδειγμα, μέχρι πριν 15 χρόνια ξέραμε ότι ένα κινητό τηλέφωνο, μέσα από αυτό μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, να στείλουμε ένα SMS, άντε να παίξουμε και ένα φιδάκι. Στην πορεία ήρθε αυτό εδώ, το πρώτο smartphone gadget που άλλαξε ό,τι γνωρίζαμε για τα κινητά τηλέφωνα. Καθόρισε εκ νέου το χώρο και πλέον μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από όσα γνωρίζαμε. Το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και το Honda e. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο gadget μέσα από το οποίο οι Ιάπωνες οραματίζονται το μέλλον της αυτοκίνησης σε όλα τα επίπεδα. Και διάλεξαν να το κάνουν αυτό με το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που είναι το Honda e. Ένα αυτοκίνητο πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξαν να το κάνουν μέσα από ένα αυτοκίνητο πόλης, καθώς η ηλεκτροκίνηση αυτή τη στιγμή, ο τρόπος που λειτουργεί, οι αυτονομίες και όλα τα υπόλοιπα ταιριάζουν με ένα αυτοκίνητο. Μα είναι ήδη αυτό, πόσο έχει, 200 τόσα χιλιόμετρα. 222 χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα αυτονομία, τουλάχιστον για 2-3 μέρες. Κάνεις τις δουλειές μέσα στην πόλη τη μεγάλη που είσαι, πας, παρκάρεις, γυρνάς σπίτι σου, δουλειές, σούπερ μάρκετ, παρέα, κινηματογράφο, τα πάντα. Θωμά, όμως, πέρα από τις κάμερες καθρέφτες, δεν εξέχει τίποτα αυτοκίνητο, ούτε κεραίες ούτε κάτι άλλο. Δεν εξέχει, αλλά υπάρχει. Αυτά τα όμορφα αυτά και τα αεροδυναμικά κρύβουν δύο κάμερες. Οι μικροκάμερες αυτές μεταφέρουν σε real time στο εσωτερικό του ταμπλό, αριστερά και δεξιά, σε δύο έγχρωμες οθόνες 6 ιντζών, οτιδήποτε βλέπαμε μέχρι σήμερα στους καθρέφτες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα σου εξηγήσω τώρα γιατί δεν υπάρχει. Καταρχήν, όταν πλησιάζει το αυτοκίνητο αυτό, δείχνει ότι χαίρεται μάλλον. Δηλαδή, αναβοσβήνουν φώτα και. Πώς θα μπω μέσα, δεν υπάρχουν πουθενά χειρολαβές. Κι όμως χειρολαβές υπάρχουν, αλλά είναι κρυφές. Και όταν πλησιάσεις, ανοίγουν για να τις ανοίξεις και να μπεις μέσα. Ούτε μπρος, ούτε πίσω, πουθενά δεν. Πίσω, οι οποίες είναι επίσης κρυμμένες. Τέλεια αεροδυναμική συμπεριφορά. Όσον αφορά τις κεραίες, όσο και να ψάξεις, θα τη βρεις. Διότι κεραία για το GPS, για το ραδιόφωνο, αλλά και για τα WiFi συνδεσιμότητες και όλα αυτά είναι ενσωματωμένες στο πάνω μέρος του παραμπρίζ του πίσω. Ξεχωρίζει εδώ πάνω, Μάνο, αυτό το κρυστάλλινο καπάκι που πίσω από αυτό κρύβεται η πρίζα για να το φορτίσουμε. Αν και είναι αρκετά μοντέρνο σχεδιαστικά, μου δείχνει σαν να έχει κάποια ρετρό στοιχεία. Έχει. Τέλεια πας αυτή μου έδωσες, Μάνο. Διότι ο παππούς του αυτοκίνητου αυτού είναι το Honda N360, το οποίο ήταν σε κυκλοφορία, παραγωγή μάλλον, από το 1967 έως το 1970. Πλέον το αυτοκίνητο αυτό είναι 360 μοίρες συνδεδεμένο γύρω-γύρω. Κάμερες, σένσορες. Δεν είναι μόνο ότι είναι ηλεκτρικό, πραγματικά από όποια μεριά και αν το ψάξεις, μας δείχνει το αύριο της αυτοκίνησης μέσα από τα μάτια των Ιαπώνων. 5 διαφορετικές οθόνες μέσα, με διαφορετικό σκοπό η καθεμία, και ένα μήνυμα εσωτερικό που πραγματικά θα μπορούσε να είναι το εσωτερικό ενός concept car. Όμως δεν είναι concept car, είναι ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί και είναι το πρώτο ηλεκτρικό Honda. Honda e λοιπόν. Τι να πρωτοποιεί κανείς για το εσωτερικό του Honda e? Σαν να είναι βγαλμένο από το μέλλον. 5 οθόνες. 2 οθόνες λοιπόν 6 ιντσών, μία αριστερά, μία δεξιά, οι οποίες προβάλλουν την εικόνα από τις κάμερες.
κάμερες. Παίρνουν τη θέση δηλαδή του γνωστού καθρέφτη έως σήμερα. Έχουμε μικρότερες αεροδυναμικές αντιστάσεις, καθώς δεν υπάρχουν μεγάλοι καθρέφτες. Λιγότερη αεροδυναμική θόρυβη που φτάνουν στο εσωτερικό. Εξαλείφει επίσης σε μεγάλο βαθμό τις νεκρές γωνίες που υπάρχουν στα συμβατικά αυτοκίνητα με τους κανονικούς καθρέφτες. Έχουμε βελτιωμένη ορατότητα σε κακές συνθήκες όταν βρέχει, όταν χιονίζει και το βράδυ επίσης. Και επίσης μας δείχνει δύσκολες γωνίες κατά το παρκάρισμα που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό να τις δούμε. Μέσα από το σύστημα infotainment HMI παρέχεται προηγμένη τεχνολογία και εξελιγμένη έξυπνη συνδεσιμότητα για να μπορούν οι επιβάτες να ακολουθούν τις τάσεις της εποχής. Φιλοξενείται σε δύο μεγάλες οθόνες 12,3 ιντσών. Εδώ μέσα κρύβονται πάρα πολλές καινοτομίες. Η σύνδεση με Apple CarPlay γίνεται πλέον χωρίς τη χρήση καλωδίου. Παράλληλα, ο οδηγός, ανάλογα με το τι θέλει να ελέγξει εκείνος και τι ως είναι επιβάτης, μπορεί να μεταφέρει στη μία στην άλλη μεριά αυτό που θέλει. Παράδειγμα, το navigation μπορεί να είναι είτε από τη μεριά του οδηγού είτε από του συνοδηγού. Και στη θέση του κλασικού πίνακα οργάνων έχουμε πλέον μια οθόνη 8 ιντσών. Ένας προσωπικός βοηθός μέσω του Honda Assist είναι πάντα διαθέσιμος να δώσει πληροφορίες στον οδηγό. Λειτουργεί στα αγγλικά και μαθαίνει από τον τρόπο που του μιλάει και εξοικειώνεται περισσότερο μαζί του. Μπορεί να ζητήσει πληροφορίες για εστιατόριο. Τι είδους εστιατόριο θες, αν θες ιταλικό, αν υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ σε εκείνο το εστιατόριο. Ένα πραγματικά προηγμένο σύστημα το οποίο αφουγκράζεται τις ανάγκες του οδηγού. Μέσα από την εφαρμογή Honda Plus, ο οδηγός μπορεί να προρυθμίσει από πριν τη θερμοκρασία που θέλει να υπάρχει μέσα στο όχημά του, να ελέγξει τη φόρτιση, ενώ μπορεί να ορίσει και το χώρο πάνω στον οποίο θα θέλει να κινείται το αυτοκίνητο, την περιοχή. Να ελέγχει λοιπόν πού βρίσκεται το αυτοκίνητό του ανά πάσα στιγμή. Ο τρόπος που δουλεύει το σύστημα infotainment προσομοιώνει ακριβώς ένα τηλέφωνο smartphone, ένα smartphone κινητό. Σηκώνοντας το χέρι μας προς τα πάνω, κάνοντας την κίνηση αυτή, σβήνουμε τις τρέχουσες εφαρμογές. Μπορούμε να επέμβουμε στα συστήματα ασφαλείας, να δούμε ποια έχουμε ενεργά, ποια θέλουμε να επανεργοποιήσουμε. Πραγματικά το αύριο των συστημάτων infotainment. Η Honda προβλέπει ότι μέχρι το 2030 η εξέλιξη των αυτοκινήτων θα είναι επικεντρωμένη στον εξηλεκτρισμό, την αυτοματοποίηση και τις υπηρεσίες. Δύο διαφορετικά προφίλ οδήγησης, Sport και Normal. Μέσα από τη λειτουργία Single Pedal, που επενεργοποιείται εδώ με το πάτημα ενός κουμπιού, στην ουσία ο οδηγός χρησιμοποιεί ελάχιστα το φρένο. Αφήνει το πόδι του από τον γκάζι και το αυτοκίνητο φρενάρει έντονα, χρησιμοποιώντας αυτό το φρενάρισμα και σαν ανάκτηση. Το Honda είναι διαθέσιμο με δύο ηλεκτροκινητήρες και διαφορετικές υποδυνάμεις. Ο ένας αποδίδει 136 ύπους, ο άλλος 154. Για ένα αστικό αυτοκίνητο, πραγματικά οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές και στις δύο περιπτώσεις. Για τον κινητήρα με τους 136 ύπους 0-100 σε 9 δευτερόλεπτα και με τους 154 σε 8,3 δευτερόλεπτα. Αυτονομία 222 χιλιόμετρα και φόρτιση έως το 80% σε ταχυφορτιστή σε μόλις 30 λεπτά. Όσο κυκλοφορήσαμε το Honda e, δεν περνάει πουθενά παρατήρητο. Όλοι το χαζεύουν, ρωτάνε για αυτό το αυτοκίνητο τι είναι και εντυπωσιάζονται ακόμα περισσότερο όταν βλέπουν το εσωτερικό του. Συνδυάζει minimal γραμμές, αυτή την ξεχωριστή όψη του ξύλου, ενώ οι 5 συνολικά οθόνες, άλλη αίσθηση. Με τον ευρυγόνιο φακό της κάμερας βλέπετε ό,τι βλέπει ο οδηγός μπροστά στο Honda e. Καταρχήν, ακόμα και ο κεντρικός καθρέφτης μπορεί να προβάλλει είτε από την πίσω κάμερα, είτε να γίνει κλασικός καθρέφτης. Έχουμε επιλέξει ένα χειμωνιάτικο wallpaper. Συνεχώς βλέπεις από τις δύο οθόνες 6 ιντσών τι γίνεται στους καθρέφτες αριστερά και δεξιά. Χρειάζεται μια εξοικείωση όμως, ακόμα και από την πρώτη μέρα που θα μείνεις μαζί του, που θα το οδηγήσεις, πραγματικά είναι πολύ βοηθητικές. Η Honda πάντα ήταν μια εταιρεία που επένδυε πολύ στην τεχνολογία. Δεν πήγαινε με το ρεύμα, πήγαινε με το δικό της δρόμο και για ακόμα μια φορά δεν στάθηκαν μόνο στη δημιουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου πόλης, αλλά στο να ορίσουν την τάση για τα επόμενα χρόνια. Ας ξεδιψάσουμε και με βιταμινούχο νεράκι. Coolvit. Ο τρόπος που είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες ηλεκτροκινητήρας δημιουργεί ένα τέλειο balance ισομερής κατανομή βάρους 50% μπροστά, 50% πίσω. Σε επίπεδο χώρων τώρα, μάνα. Και ενώ το βλέπουμε να είναι ένα compact αυτοκίνητο, επειδή έχει μακρύ μεταξόνιο, έγινε όσο γινόταν καλύτερη εκμετάλλευση χώρων. Όντως, η πρόπολη μπρος και πίσω είναι πολύ μικρή, έχει εκμεταλλευτεί όλο το χώρο. 171 λίτρα φόρτωσης πίσω, όπου εάν ρίξουμε τα πίσω καθίσματα, έχουμε 861 λίτρα για φόρτωση. Και οι τιμές για το ηλεκτρικό Honda e ξεκινούν από 30.186 ευρώ με την επιδότηση και μπορεί να υπάρξει ένα επιπλέον όφελος 1.000 ευρώ με απόσυρση. Από την πείρα μου ως σεφ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται όμως είναι να οδηγείς με ασφάλεια. Μπες στο traction.gr και δεν θα σπάσεις ούτε τσόφλι. Traction.gr, νέα για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Σε αυτήν την εκπομπή δεν είμαι εγώ η μανιακή με τους χώρους. Ήρθε η ώρα να δικαιωθώ.
Σε αυτήν την εκπομπή δεν είμαι εγώ η μανιακή με τους χώρους. Ήρθε η ώρα να δικαιωθώ, διότι η Ρενό έκανε έρευνα και είδε ότι ο καταναλωτής θέλει χώρους. Και γι' αυτό τον λόγο τι έκανε, έδωσε στο κοινό αυτό που ήθελε. Επανασχεδίασε το νέο Ρενό Capture, έδωσε χώρους, δυναμισμό και θα σου πω τις λεπτομέρειες. Τώρα, ναι, περίμενε όμως λίγο, περίμενε λίγο. Η έκφραση ταιριάζει Γκάντι, σου λέει κάτι. Η έκφραση αυτή έρχεται να κολλήσει τέλεια με το νέο Capture δεύτερης γενιάς. Γιατί, εκτός των γνωστών εκδόσεων βενζίνης και πετρελαίου, έρχεται και μια νέα έκδοση LPG με υγρά αέριο, η οποία πραγματικά ταιριάζει Γκάντι με την ελληνική πραγματικότητα. Γιατί στο λέω αυτό. Έχουμε ένα κινητήρα χιλιάρι, TCE 100 ύπων, διπλού καυσίμου, καταναλώνει και βενζίνη και υγρά αέριο. Και φυσικά μιλάμε για μια λύση διπλού καυσίμου που είναι εργοστασιακή. Έρχεται έτσι το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο, έχοντας όλες τις εγγυήσεις και ότι αυτό συνεπάγεται. Τι γίνεται λοιπόν, το αυτοκίνητο δουλεύει κανονικά σαν υγρά αέριο κίνητο, καταναλώνοντας υγρά αέριο όταν είναι γεμάτες και οι δύο δεξαμενές. Όταν λοιπόν καταναλωθεί το υγρά αέριο, μόνο του αυτόματα, χωρίς να καταλάβεις τίποτα, γυρνάει στη βενζίνη. Υπάρχει βέβαια και δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής. Φαντάσου ότι αν γεμίσουν και οι δύο δεξαμενές, 39 λίτρα της βενζίνης και 32 του υγρά αερίου, έχουμε μία αυτονομία που ξεπερνά τα 1500 χιλιόμετρα. Πας πολύ μακριά. Μην πας πολύ μακριά. Για να κάνεις αυτά τα χιλιόμετρα, δεν θέλει έναν δυναμισμό, δεν θέλει έναν χαρακτήρα. Λοιπόν, το νέο Capture, επειδή με διέκοψες για να πεις τα τεχνικά, θα σου πω ότι εξωτερικά τι έχει. Έχει ποδιές μπροστά και πίσω, προστατευτικές. Έχει τα φώτα LED που είναι σε σχήμα σε. Έχει λεπτομέρειες από χρώμιο. Έχει μαύρα πλαστικά προστατευτικά. Και όλα αυτά τι κάνουνε. Ενισχύουν τον δυναμισμό του, τον δυναμικό του χαρακτήρα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν θα δεις το Capture, πραγματικά ξεχωρίζει. Τα φωτιστικά σώματα δε τόσο μπρος όσο και πίσω είναι πραγματικά χαρακτηριστικά. Το νέο λοιπόν αυτό σύνολο των 1000 κυβικών διπλού καυσίμου προσφέρει μειωμένη κατανάλωση και εκπομπές CO2 κατά 8%. Επίσης, το υγρά αέριο είναι έως και 60% οικονομικότερο σε σχέση με τη βενζίνη. Επομένως, έχουμε ένα πραγματικά πολύ μικρό καθημερινό κόστος χρήσης. Και η δεξαμενή του υγρά αερίου πού είναι τοποθετημένη? Είναι τοποθετημένη στο χώρο που παλιά υπήρχε η ρεζέρβα, κάτω από το προπαγκάζ. Α, όπως το κλαίω δηλαδή. Κατάλαβα. Δύο πράγματα λοιπόν. Δεν χάνουμε χώρο, έτσι τοποθετείται σε ένα σημείο που μας επιτρέπει να μην χάνουμε καθόλου από το χώρο των αποσκευών και είναι φτιαγμένη από ατσάλι υπερυψηλής αντοχής. Απόλυτη ασφάλεια. Νομίζω όμως πως ήρθε η ώρα να σε πιάσω αδιάβαστη, γιατί δεν είναι η μόνη έκδοση που ταιριάζει Γκάντι με την ελληνική αλλά και σημερινή πραγματικότητα. Δεν βαρέθηκες ακόμα να προσπαθείς να με πιάσεις αδιάβαστη? Δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια? Έχουμε το Renault Capture Plug-in Hybrid E-Tech. Plug-in Hybrid έκδοση λοιπόν, η οποία δίνει τη δυνατότητα για αμυγός ηλεκτροκίνητη κίνηση για αποστάσεις που φτάνουν 50 ή ακόμα και τα 65 χιλιόμετρα εντός πόλης και για ταχύτητες έως 135 χιλιόμετρα. Οπότε επί της ουσίας, τι αντιλαμβάνομαι εγώ από όλο αυτό? Ότι ουσιαστικά με τον ηλεκτροκινητήρα ο μέσος Ευρωπαίος συμπληρώνει περίπου το 80% των μετακινήσεών του μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα. Αμυγός ηλεκτρικά. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση περίπου 40% στην κατανάλωση. Η σωστή ανανέωση ξεκινάει από μέσα μας για να βγει και προς τα έξω. Οι αλλαγές λοιπόν στο νέο Renault Capture δεν είναι μόνο εξωτερικές, είναι και εσωτερικές. Μιλάμε για ένα smart cockpit, για ένα έξυπνο εσωτερικό που βοηθάει και τον οδηγό και τους επιβάτες να απολαμβάνουν τη μετακίνησή τους. Θωμά? Smart cockpit. Τι είναι αυτό? Αυτό το έχει εξελίξει η Renault για να κάνει πιο εύκολη τη διαβίωσή μας μέσα στο εσωτερικό. Έχουμε έγχρωμη οθόνη αφής, 9,3 παρακαλώ ιντζών. Φανταστείτε ότι είναι ένα τάμπλετ. Είναι η μεγαλύτερη οθόνη στην κατηγορία και μέσα από την οποία μπορούμε να λειτουργήσουμε όλα τα συστήματα διασκέδαση, ενημέρωση, ψυχαγωγία. Όμως μέσα από αυτή την οθόνη μπορούμε μέσα από το σύστημα EasyLink να χειριστούμε και να ρυθμίσουμε όλα τα συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εφοδιασμένο μια ομπρέλα συστημάτων, η οποία λέγεται Advanced Driver Assistance Systems. Αυτό ειδικεύεται σε τρεις κατηγορίες: οδήγηση, στάθμευση και ασφάλεια. Πάμε τώρα στους χώρους. Η Renault, για να καταλήξει το πώς θα είναι σχεδιαστικά το Capture, κράτησε την γνώμη
χρηστών του προηγούμενου μοντέλου. Δηλαδή, πού θα θέλατε να γίνει καλύτερο, τι θα αλλάζατε, τι θα προσθέτατε. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα, στο νέο καπτήρ, να έχουμε μέσα 27 λίτρα διαθέσιμα, προσοχή, 27 λίτρα διαθέσιμα για μικροαντικείμενα, τα οποία όλα αυτά είναι μέσα στην καμπίνα. Στις μπροστινές πόρτες μπορούμε να βάλουμε μπουκάλια με 1,5 λίτρο νερό, δείγμα του πόσο σημαντική δουλειά έχει γίνει στην εργονομία. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν δύο θύρες για φόρτιση USB εμπρός, δύο θύρες για φόρτιση USB πίσω. Υπάρχει επίσης μπρος-πίσω ρευματολήπτης, ο οποίος είναι 12 volt. Να φορτίζετε ό,τι θέλετε και ό,τι επιθυμείτε. Μπροστά υπάρχει χώρος όπου μπορεί να γίνεται ασύρματη φόρτιση κινητού. Έχει υποβραχιόνιο και κάτι το οποίο μας μεγαλώνει, το πορπαγκάζ, η χωρητικότητα του οποίου διαμορφώνεται από 422 μέχρι 536 λίτρα. Πώς γίνεται αυτό? Το πίσω κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί εμπρός πίσω. Όταν το έχουμε λοιπόν στην προστινή μεριά, έχουμε 536 λίτρα διαθέσιμα. Όταν το πάμε πίσω, για να είμαστε και πιο άνετα εμείς, μειώνεται λίγο και φτάνει στα 422 λίτρα, το οποίο είναι με διπλό πάτωμα, είναι τετραγωνισμένο, που σημαίνει δηλαδή μπορούμε να βάλουμε πράγματα τα οποία δεν θα μας ζοριστούν. Αχ, πού να το βάλω, πώς να τα κουμπίσω, από πού να το πάω και τέτοια. Να πούμε και δύο πραγματάκια για το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα υγραεριοκίνησης. Προσοχή παρακαλώ, το εργοστασιακά εγκατεστημένο σύστημα. Λοιπόν, όταν ξεκινάει το αυτοκίνητο, βάζουμε μπρος δηλαδή, αρχίζει, είναι έτσι ρυθμισμένο το εργοστάσιο, που αρχίζει και δουλεύει με υγραέριο. Όταν αυτό τελειώσει, αυτόματα και χωρίς να καταλάβουμε, να μην πάρουμε χαμπάρι δηλαδή, γυρνάει στην βενζίνη. Όμως, εδώ αριστερά κάτω, από το ταμπλό στην αριστερή μεριά, υπάρχει ένα σύστημα με ένα διακοπτάκι. Εκεί λοιπόν μπορούμε να βλέπουμε πρώτον την κατανάλωση, αν θέλετε, πόσο υγραέριο μας μένει ακόμα, αλλά και εκεί υπάρχει ένα μπουτόν ενεργοποίησης χειροκίνητα της λειτουργίας του υγραερίου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε και αυτόματο σύστημα και χειροκίνητο της επιλογής του υγραερίου. Η τιμή για το Renault Captur για τη βενζινοκίνητη έκδοση ξεκινάει από 16.880 ευρώ. Ενώ για αυτήν του διπλού καυσίμου, βενζίνη και LPG, από 19.140 ευρώ, προσφέροντας ένα πακέτο που πραγματικά είναι πολύ οικονομικό σε καθημερινή χρήση. Επίσης, η έκδοση Plug-in Hybrid E-Tech απαλλάσσεται από φόρο εταιρικής χρήσης. Οι παλαιότεροι και πιο αφοσιωμένοι εκ των τηλεθεατών του Traction θα θυμούνται ότι σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αποκαλέσει το εμβληματικό hatchback της Volkswagen ως «The Golf Father», παραλλάσσοντας προφανώς τον τίτλο της θρυλικής σειράς ταινιών. Γιατί όμως «Golf Father»? Μα πρώτον, γιατί κάθε καινούριο επεισόδιο στην ιστορία του καταφέρνει να είναι πιο ενδιαφέρον και πιο συναρπαστικό από τα προηγούμενα. Δεύτερον, γιατί ο Golf Father ενδιαφέρεται πρωτίστως για την οικογένεια. Και η οικογένεια του Volkswagen Golf είναι μία από τις πιο σημαντικές της αυτοκίνησης. Το λέει η ιστορία του ως μοντέλου, το λέει και η δημοφιλία του. Σε αυτή την οικογένεια περιοπής του Golf προστίθενται δύο εκλεκτά νέα μέλη, το Golf E-Hybrid και το Golf GTE. Αμφότερα υβριδικά του είδους των plug-in, δηλαδή με πρίζα, για την επαναφόρτισή τους από το δίκτυο ηλεκτροδότησης και πρικισμένα με υποδύναμη, η οποία υπόσχεται πολλά. Εξάλλου, οι οδηγικές συγκινήσεις και η καλώς εννοούμενη περιπέτεια χρειάζεται τον αριθμό 2 στο πλήθος των αλόγων της. Καταρχάς λοιπόν, έχουμε δύο ολοκένουργιες εκδοχές του Golf 8ης γενιάς ζωηνάχη, υβριδικές, με πολύ χαμηλή κατανάλωση συμβατικού καυσίμου, με εξίσου χαμηλούς εκπεμπόμενους ρήπους, αλλά και λίαν ενδιαφέρουσες επιδόσεις. Το Golf E-Hybrid επωφελείται από το συνδυασμό του θερμικού μοτέρ TSI με τον ηλεκτροκινητήρα και του συνολικά 204 ύπους.
το The Golf GTE προκαλεί το GTI ερχόμενο με άγριες διαθέσεις στην έδρα του, έχοντας 245 άλογα έτοιμα να ξεχυθούν σε δρόμους και εξοχές. Το Men Golf e-Hybrid έχει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 80 χιλιόμετρων, ενώ το Golf GTE μπορεί να κινηθεί οθούμενο αποκλειστικώς με την ενέργεια των μπαταριών του για 62 χιλιόμετρα. Αυτομάτως λοιπόν, αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι το Golf στις νέες δύο υβριδικές του εκδόσεις, οι οποίες πλέον πλαισιώνουν το ETSI, ενισχύει το στάτους του ως σημείο αναφοράς στη μικρομεσαία κατηγορία. Η Volkswagen φρόντισε ώστε το best seller της να παραμείνει ανταγωνιστικό και ιδιαιτέρως ελκυστικό, στοχεύοντας πλέον σε ένα κοινό με ανανεωμένες προσδοκίες και προτεραιότητες. Με άλλα λόγια, ο Golf Father υποδέχεται στην αγκαλιά του κάθε υγιώς σκεπτόμενο σύγχρονο οδηγό, ο οποίος χρειάζεται με δύναμη και σπορτίβ χαρακτηριστικά, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιώσιμη οικονομία. Τα Golf e-Hybrid και Golf GTE αξιοποιούν την πρόοδο στην τεχνολογία των μέσων αποθήκευσης ενέργειας, έχοντας μπαταρίες κατά 50% μεγαλύτερες σε χωρητικότητα σε σχέση με τα υβριδικά μοντέλα της προηγούμενης γενιάς του. Το στοιχείο αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία, η οποία, όπως είπαμε, με πλήρως φορτισμένες τις μπαταρίες, εξασφαλίζει βεληνικές δράσεις στα δύο Golf από 62 έως 80 χιλιόμετρα, με αθόρυβη και άκαπνη κίνηση. Όσο για τη συνολική αυτονομία, αγγίζει τα 870 χιλιόμετρα. Τόσο στο e-hybrid όσο και στο GTE, η ποιότητα κατασκευής, η επιλογή και το φινίρισμα των υλικών στο θάλαμο επιβατών, όπως και η συνολική αισθητική, επιβεβαιώνουν το γιατί το Golf πρωταγωνιστεί και αποτελεί μέτρο σύγκρισης στην κατηγορία του. Και παρά τις επιμέρους διαφορές ανάμεσα στις δύο υβριδικές εκδόσεις, καθώς το GTE έχει σαφώς πιο σπορ χαρακτήρα από το e-hybrid, η φιλοξενία στο σαλόνι του Golf παραμένει μια εμπειρία από μόνη της. Φυσικά, μέσω της ικανού μεγέθους οθόνης πολυμέσων, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις φάσεις λειτουργίας του υβριδικού συστήματος και τις εναλλαγές ανάμεσα στα ηλεκτρικά μέρη και τον θερμικό turbo κινητήρα TSI. Σε ό,τι αφορά στα ηλεκτρονικά βοηθήματα, συστήματα και υποσυστήματα, ένας Golf Father ποτέ δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του να υστερεί. Αντιθέτως, είναι εξοπλισμένος πλήρως, σε βαθμό που η απαρίθμηση των προσόντων του να οδηγεί στο επιφώνημα δέους και σεβασμού «Oh my Golf», «Oh my Golf e-Hybrid», «Oh my Golf GTE». Για λόγους ασφαλείας, άλλωστε το προβλέπει και η νομοθεσία, πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε αυτοκίνητο να υπάρχει τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο και ανακλαστικό γυλαίκο. Η αλήθεια είναι πως η χρήση τους μπορεί να μην είναι συχνή, καθώς τα χρησιμοποιούμε μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όμως είναι καθοριστική σημασίας. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητό μας, αλλά και να μην έχει λήξει η ημερομηνία χρήσης φαρμακείου και πυροσβεστήρα. Γιατί αν ομιγέννητο βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή, τότε δεν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Στην ιδιαίτερη περίοδο που ζούμε, μόνο η έγκυρη επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει ο πλοηγός που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια ως το τέρμα της περιπέτειας. Γι' αυτό και το Traction πρόθυμα υποβάλλεται συχνά σε τεστ για τον κορονοϊό. Διότι για να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα όσα μας εμπνέουν και μας αρέσουν, πρέπει να είμαστε υγιείς και ασφαλείς. Το τεστ μας δίνει το κλειδί για να βάλουμε μπροστά τη ζωή μας προς τη σωστή κατεύθυνση.